Ναι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Εγκαινιάσαμε σήμερα το κέντρο τύπου που ετοιμάσαμε για να φιλοξενήσουμε τους Ρώσους δημοσιογράφους. Έχουμε ήδη πάνω από 60 διαπιστεύσεις από δημοσιογράφους από τη Ρωσία με όλα τα facilities για προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η δουλειά τους. Δηλαδή υπάρχει και ίντερνετ, υπάρχει και fax, υπάρχουν και φωτοτυπικά μηχανήματα, οι διαπιστεύσεις κύλησαν όλα ομαλά. Το κέντρο συνοδεύεται από οθόνες πλάσμα και μετάδοση κορυφαίων ειδησιογραφικών καναλιών. Επομένως όλα είναι έτοιμα, είναι άρτια εξοπλισμένα. Θέλω να ευχαριστήσω και τα στελέχη της υπηρεσίας που για μια ακόμη φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανταποκρίθηκαν με επάρκεια και με αυταπάρνηση στα καθήκοντά τους. Η Γενική Γραμματεία πραγματικά έχει τιμήσει το αφιερωματικό έτος. Έχουμε ήδη οργανώσει 3 farm trips και έχουμε κανονίσει άλλα 2 σε συνεργασία με άλλους φορείς, κυρίως την περιφέρεια, και ετοιμάζουμε και πολλά event κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβρη. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στην έκδοση μιας ειδικής σειράς γραμματοσύμων, την οποία επιμελήθηκαν τα δικά μας τα στελέχη σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, και διοργανώνουμε με την UNESCO ένα διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής. Τι είναι για μένα η Ελλάδα. Θεωρώ ότι από όλη αυτή την προσπάθεια θα αποκτήσουμε ένα νέο how και κάποιες δεξιότητες και skills σαν υπηρεσία που θα μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε αντίστοιχα projects και εργοσχέδια και το 2017 και το 2018.